Διάβαζα ένα δελτίο τύπου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Έγινε το Συμβούλιο Προέδρων Ενώσεων Μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται ότι αυτό το οποίο προκύπτει συμπερασματικά από ό,τι υπόθηκε είναι ότι οι δυσκολίες στον τουρισμό, παρά τα πολύ καλά δεδομένα τα φετινά, δεν έχουν περάσει και ότι απαιτείται να υπάρξει και προγραμματισμός και μέρημνα, γιατί οι προκλήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας. Αυτό το είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος. Τον καλημερίζω στη συχνότητα του 984 και βέβαια τον ρωτάω γιατί το είπε αυτό. Πολύ καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στην Κρήτη. Και εγώ σας ευχαριστώ που το δεχτήκατε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Τάση, οι δυσκολίες δεν πέρασαν, οι προκλήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας, παρά τα θετικά δεδομένα τα οποία και εσείς καταγράφετε? Το λέμε γιατί μέσα από το ίδιο το καλοκαίρι και από την διαδικασία της σεζόν έχω πει ότι είναι μεταβατική η χρονιά εξαιτίας της αύξησης του λειτουργικού κόστους. Ένα λειτουργικό κόστος το οποίο ξεπέρασε το 30% ανάδομο το διανυκτέρευση, το οποίο αντιλαμβάνεσαι με τις αυξήσεις μέσω στα εθνικά περίπου στο 10% τιμολογιακά, δεν μπορεί να είναι αυτό το οποίο θα μας κάνει, αν θέλετε, να χαμογελάμε ουσιαστικά μετά από δύο χρονιές πολύ δύσκολες περίοδου COVID. Και εκεί είναι, αν θέλετε, και το ζητούμενο. Τα επιτόκια παίρνουν την ανηφόρα, οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο υπάρχουν, συνεχίζουν, κάποιες δεν έχουν ρυθμιστεί. Υπάρχουν αντίστοιχα ή όποιες δανειακές υποχρεώσεις συνολικά. Και βέβαια μια χρονιά που τα διατροφικά ήδη πήραν για τα καλά την ανηφόρα, μια και όπως ξέρετε τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν πρωινό βραδινό, σε πολλές των περιπτώσεων και all inclusive. Άρα λοιπόν ναι, κάναμε τζίρο, έκανε τζίρο το κράτος, γιατί όταν ακόμα ξέρετε τα 18 δις, είναι ο τζίρος του κράτους, το έσοδο του κράτους, όχι των επιχειρήσεων. Άρα εμείς βάλαμε πλάτη ξεκάθαρα για τα μέτρα κοινωνικής στήριξης, τα οποία είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, και είμαστε εδώ για να δούμε μήνα-μήνα, μέρα-μέρα το επόμενο διάστημα, να δούμε πώς θα πάει το 23. Παράλληλα, έχοντας 1.500 επιχειρήσεις που λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο, είτε ξενοδοχεία αστικού τύπου επαρχίας, είτε κάποιες μεγάλες πόλεις, ή αν θέλετε στο λεγόμενο ορεινό όγκο της υπηρετικής χώρας. Άρα λοιπόν έγινε ένα πρώτο ξεκίνημα, μια μετάβαση για ένα 23 που αναμένουμε να δούμε πώς θα γίνει, παρόλο που το μήνυμα από την Αγγλία, από την World Travel Market, ήταν πολύ θετικό. Αυτό λοιπόν που σας προβληματίζει πολύ περισσότερο είναι η ακρίβεια. Αυτά τα οποία έγιναν φέτος που λέτε ότι, κοιτάξτε, αυτά τα 18 δις είναι ο δικός σας ο τζίρος, δεν είναι ο δικός μας, εμείς βάλαμε πλάτη. Άρα και εμείς θέλουμε εκείνο το μερίδιο που μας αναλογεί ως ενίσχυση, να το πούμε πάρα πολύ απλά και με την κοινή λογική, κύριε Πρόεδρε. Εμείς είμαστε πάντα ρεαλιστές στην κουβέντα μας με την κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης όπως για παράδειγμα έγινε στο COVID. Και το καταλαβαίνουμε. Έχουμε δώσει όμως δύο-τρεις συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τον κλάδο εδώ και χρόνια, όπως η ρύθμιση βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, για να μπούμε επιτέλους σε ένα σωστό ανταγωνιστικό πλαίσιο. Όπως για τον ορεινό όγκο, έξτρα μοριοδότηση για να μπορέσουν να μπουν στο επιχειρήσεων, όπως βλέπετε, μέσα 150 κλίνες. Άρα πάμε για μικρές επιχειρήσεις κάτω με δικής μας πρότασης, ούτως ώστε μέσα στο 23 να γίνουν κάποια έργα και να μπορέσουν να έχουν ένα καλό πακέτο εξοικονόμησης ενέργειας για τον επόμενο χειμώνα. Άρα όλα αυτά μαζί παράλληλα με μπροστά μας έχουμε το χωροταξικό που αναμένουμε να δούμε ποιες εξελίξεις θα υπάρξουν και σαφέστατα ακόμη και ένα αίτημα θα μου επιτραπεί έκφραση να πω καθημερινότητας, η επιστροφή του ΦΠΑ από την πτώχη του Thomas Cook, το οποίο περιμένει ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση για να μπορέσει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο να επιστραφεί στις επιχειρήσεις, μιας και το δικαιούνται μετά από απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που υπάρχει για την υπόθεση Μαρινόπουλου το 2019. Ωστόσο, ξέρετε ότι όλες αυτές οι προτάσεις, γιατί είναι προτάσεις που ακούγονται από εσάς, από το δικό σας τον κλάδο, υπάρχουν προτάσεις από πάρα πολλούς κλάδους σε ό,τι έχει να κάνει με το ΦΠΑ, σε ό,τι έχει να κάνει με μειώσεις, με τη θάσευση, ουσιαστικά μέτρα κλπ. Προς το παρόν, χτυπάνε σε κλειστές πόρτες, γιατί αυτό το περίφημο δημοσιονομικό κόστος, λένε οι υπουργοί ότι δημιουργεί προβλήματα και δεν ξέρω και αν με το νέο προϋπολογισμό έχετε προλάβει για το 23 και να του ρίξετε μία ματιά και να δείτε εάν τελικώς κάτι θα έρθει ως καλύτερη μέρα, κύριε Πρόεδρε, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Εμείς αυτό που θέλουμε, γιατί όπως σας είπα είμαστε ρεαλιστές και γνωρίζουμε τα δεδομένα, αυτό που θέλουμε εμείς είναι
να μπει ένα πλαίσιο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό είναι το πρώτο μας και μεγάλο αίτημα και βλέπετε ότι η κυβέρνηση φαίνεται να ανταποκρίνεται με τη λογική ότι αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να μπορέσουμε να έχουμε το πλαίσιο αυτό για να λειτουργήσουμε όπως πρέπει ανταγωνιστικά. Να σας πω και αυτό το οποίο που δίνεται ως μέγεθος είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στερούν τη δημιουργία πρόσθετων 39.000 θέσεων εργασίας σε αιτήσια βάση. Σαφώς συμβαίνει αυτό και είναι νομίζω πολύ ξεκάθαρο από την τέτοια της Grant Thornton, όπου η Grant Thornton έδειξε με την τελευταία έρευνα που έκανε μέσα στο Ξενιακό Επιμελητηρίο ότι είναι σε αυτή την διαδικασία και το κράτος έχασε 300 εκατομμύρια από τα δημόσια έσοδα και παράλληλα οι θέσεις εργασίας οι οποίες έχουμε δεν έχουν βρεθεί γιατί δουλεύουν στη μαύρη εργασία, στη βραχυχρόνια. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δίνονται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα από εμάς και νομίζω ότι η κυβέρνηση άρχισε και παρακολουθεί με πολύ προσοχή το τι θέλει να γίνει, έτσι ώστε να βρούμε επιτέλους κάποια λύση. Στις προκλήσεις που αναφέρετε για το 2023, αν και δεν το βλέπετε ποτέ σε ορίζοντα των επόμενων μηνών, γιατί αυτό όπως έχετε τονίσει εσείς ή άλλα στελέχη είναι και το μεγάλο λάθος, το πάτε σε βάθος χρόνου, είναι μονάχα η ακριβία, είναι μονάχα αυτό το οποίο φέτος ζήσατε οι περισσότεροι από εσάς, δηλαδή το λειτουργικό κόστος, ή βάζετε και άλλες παραμέτρους εκτός από αυτά τα οποία έχετε αναφέρει στις προκλήσεις τις επόμενες ημέρες των επόμενων χρόνων? Όλα είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτή την περίοδο για μας. Κυρίως όμως έχει να κάνει σχέση με την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα υπάρχει και το 2023. Μάλιστα. Θα τα καταφέρουν οι 3.000, οι 1.500 επιχειρήσεις, όχι 3.000, 1.500 επιχειρήσεις μέσα στο χειμώνα υπό τις παρούσες συνθήκες να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει και να επιβιώσουν? Δύσκολο το σταυρόλεξο γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι λειτουργήσαν καλά την 28 Οκτωβρίου. Αλλά το επόμενο διάστημα είναι τα Χριστούγεννα. Όταν έχεις ένα τέτοιο μεγάλο μεσοδιάστημα χωρίς πληρότητες, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις, ούτε προσωπικό να διατηρήσεις. Και το επόμενο μετά τις γιορτές είναι, όπως καταλαβαίνετε, περίπου 25 Μαρτίου και φτάνουμε Πάσχα. Άρα με ελάχιστες μέρες σεζόν, 30 μέρες σεζόν, 40 μέρες σεζόν, σε μια χειμερινή περίοδο, οι επιχειρήσεις θα είναι στα ωριά τους. Πάντως όλες οι εκθέσεις δείχνουν το εξωτερικό τουλάχιστον και όπου πηγαίνετε όλοι σας ως επιχειρηματίες, κύριε Πρόεδρε, δείχνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η Ελλάδα βρίσκεται και οι περισσότερες περιοχές της χώρας στην πρωτιά των προτιμήσεων και στους προορισμούς των ξένων επισκεπτών. Ναι, αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο και από την έκθεση στο Λονδίνο, τη World Travel Market, όπου εκεί φάνηκε το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην αγορά για την Ελλάδα. Μια αγγλική αγορά η οποία ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια φίξη φέτος, φαίνεται να στηρίζει πολύ καλά τη χώρα και οι πτήσεις, οι οποίες φαίνεται να μπαίνουν για το 2023, είναι πολύ περισσότερες σε όλες σχεδόν τις περιοχές, σε όλα τα αεροδρόμια. Άρα από εκεί έχουμε ένα θετικό πρόσημο. Δεν έχουμε βέβαια τον ίδιο αριθμό προκρατήσεων όπως το 2019 προς 20, άσχετα αν ήρθε το 20 μετά ο COVID. Όμως ήδη υπάρχουν κάποιοι τζίροι, υπάρχουν μεγάλοι τουροπερέιτος που έχουν ένα καλό συναγωνισμό που ζητούμε την TUI και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Οι υπόλοιπες αγορές όπως της κεντρικής Ευρώπης ή της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, βλέπετε ξαναφέραμε αυτή την φράση, αν θέλετε, πάνω στο τραπέζι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, είναι σε πολύ πιο δύσκολη, αν θέλετε, περίοδο, μιας και η σκέψη δεν είναι καθόλου προς διακοπές. Και η ενεργειακή κρίση, αλλά και ο τελευταίος πύραυλος, όπως είδατε, κατά λάθος έπεσε σε πολωνικό έδαφος. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δεν μπορεί να κάνει τον κόσμο να σκέφτεται διακοπές. Άρα θα διανύσουμε μια χειμερινή περίοδο, επόμενο τρίμηνο, πιο δύσκολη και κάπου εκεί το Μάρτιο του 2023 θα μπορούμε να έχουμε καλύτερα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάση. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα.